είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Θα απαντήσω σε όλες σας τις ερωτήσεις, αφού πρώτα με αφήσετε να κάνω μια βαρισήμαντη δήλωση. Εμείς εδώ στο γραφείο ταξί όλοι, ανεξαιρέτως, είμαστε φιλήσυχοι πολίτες. Υποψιάζεστε κανένα? Κανέναν απολύτως δεν υποψιαζόμαστε, διότι μα με κανέναν... Μα κύριε Αδάμο, σας κοροϊδεύετε, σας παρακαλούμε εμείς. Εμείς δεν κοροϊδεύουμε κανένα, λέμε απλώς την αλήθεια. Για τα ανοιχτοπερπατήματα του κύριου Ξενοφόντος. Αυτά είναι λάσπη βεβαίως, κύριε. Όχι και λάσπη, κύριε Αδάμο. Δεν μπορώ να συνεχίσω τη συζήτηση υπό αυτές τις συνθήκες. Σας ευχαριστώ. Η συνέντευξη αυτή μείνει, έληξε. Κύριε Αδάμο, για το πρόεδρο της κυρίας Μαρούλας, τι έχετε να πείτε? Σας παρακαλώ. Κύριε Αδάμο. Κύριε Αδάμο. Στελεοφόρους και πλατείες, καθημερινές αργίες, κόσμος έρχεται και πάει, μα κανείς δε μας ρωτάει σε ποιο δρόμο τελικά η ζωή δική μας πάει, σε ποιο δρόμο η ζωή μας, σε ποιο δρόμο η ζωή μας πάει. Το στημένο το παιχνίδι το κερδίζουν πάντα οι ίδιοι, κι όλοι οι άλλοι στη γωνία περιμένουν μ' αγωνία. Το δικό τους το που θα αλλάξει την πορεία για να πιάσουν την καλή. Ξαναγεί, πολλά σκεφτικό σε δώρο, ρε. Αλλά πες γερό να πάει παραλίμι. Λάθος, πάμπα μου. Είναι εχθές που πήγα στα σκάλα, και γυρεύει και δεν με βρίσκεται. Ε, θα σου πω που πήγα. Άρε, Μασκαρουί. Γι' αυτό ένας που τον ασύμβαδο πως έχει κίνηση και κουρουφέξαλα. Να μην μας ακούσει ο Αδάμος, πάμπα. Αφού υπήρχε στη Δέσπο, είναι να πω σκεφτήσουν τώρα, ρε. Σκέφτο. Εγκαλό του το ρε. Εγκαλό, διότι αν άρκεψε και σκέφτεσαι, σημαίνει ότι άρκεψε να οριμάζει. Έτσι λέει ψυχολόγοι, όχι εγώ. Ακού να δεις, πάμπα. Σκέφτομαι κάτι το οποίο έχει πονηρό μου εμιτσής που σκέφτομαι. Αλλά είναι βραλή είναι ακόμα. Περίμενε, δεξί. Έχει 30 χρόνια που το σκέφτεσαι και δεν ήβρες τη λύση. Ναι. Άβαρε με, δύσκολο τώρα, κάτσε να δω. Λοιπόν, άκου να δεις να μου είναι. Ακούρι. Παράδειγμα, πάω ένα πρωί, ας πούμε. Μάλιστα. Και παρπατητό πάω στο πεζοδρόμιο και θεωρώ από την απέναντι την πλευρά μια κοζιάκαρη που μάχεται να διασταυρώσει. Και βίζει τα αυτοκίνητα. Και δεν σταματούν κανένα να περάσει η κοζιάκαρη απέναντι. Και πάω να βοηθήσω να περάσω απέναντι. Και μόλι την παίρνω απέναντι εγώ. Είναι η κοζιάκαρη, αλλά δεν είναι κοζιάκαρη. Μάλιστα, είναι κοζιάκαρο, γέρο δηλαδή. Όχι, είναι κοζιάκαρη, αλλά δεν είναι κοζιάκαρη. Εγκοζιάκαρη, οξάνε κοζιάκαρη. Είναι κοζιάκαρη, αλλά δεν είναι συνηθισμένη κοζιάκαρη. Είναι μόνο ένα ξενή ρε κουμπά. Μάγισσα. Ο, μάγισσα! Αφού σου είπα, την κουβέντα σκέφτομαι ως δρόμο εμιτσής, ρε, πάμε. Και γίνεσαι βασιλόπουλο. Όχι, ρε. Κοίταξε, μόλις την επέρασα απέναντι, λαλί μου, γεια μου, επειδή είσαι πολλά καλό πλάσμα, λαλί μου, ζήτα μου ό,τι θέλεις, χάρη, λαλί μου, να σου κάνω τώρα. Αλλά δεν ήξερα να μου είσαι να είσαι, πόρε. Δεν ήξερα τι έτσι πει. Δεν ήξερα, ρε, πάμε, σκέφτομαι, ύστερα ξανασκέφτηκα, αλλά και τον υποδείο, αλλά δεν πειράζει, άμα το η ψυχή μου έφερε οτιδήποτε στα τέλα. Άρε, ξενείο και το λαχείο πάνω σου, και δεν ξέρει τι αριστεί. Έθελε με μένα, τζάμερε. Έτσι, ισχύει ακόμα, πάμε μου, ισχύει. Γιατί να λέω, επειδή είσαι πολλά καλή ψυχή, να λέω, όποτε σου έρθει εκείνο που θέλει να σου πραγματοποιήσει, να λέω, έλα να με έβρει. Ισχύει ακόμα. Πέφτουν τα βοξαμάτια, έτσι μπορεί έχουν δόντια. Έπρεπε να μου λέει, ωραία. Καλά, ρε, πάμε, εσύ αν είσαι δόντια, τι θα κάνει δηλαδή. Πολλά. Όχι, α τα πολλά, και θα κάνει μόνο ένα. Πολλά θα τη ζητούν, α πούμε, εγώ να. Δεν περιμένω. Εμόρκετ. Ιες. Ρε ξεναγκή. Ρε, από έκταρε ρε αυτοκίνητο σου. Τι αυτό είναι το δικό μου. Ε, το δικό σου ρε, κατά το δικό μου εκταρμένο που μια με κάνω στην άλλη ρε, με μια ποντή, ποντή σποντάν εξάιντζι νομίζω πολύ. Περκί μου, είναι σοβαρό μιλάς του μάτου τσίγκου. Όχι ρε, σοβαρά που σου λέω, πήγαινε ρε, αλήθεια. Εξάιντζι ρε, μονή, εξάιντζι. Εξενάκι, άιστα μας καραλίκια και λάλε τι έγινε. Αφού ορκίζουμε στο ρε Αδάμο, δεν έχω τίποτε με κανέναν ταυλοημένα.
Εσύ δεν έχεις τίποτε με κανένα. Ο κανέναν δεν έχει τίποτε μαζί σου. Μα τον κανένα. Ναι, με τον κανένα. Ο κανένας μπορεί να είναι ο καθένας. Ξενάκι, πρόσεξε καλά. Επήραξες τελευταία καμιά μητσιά. Πού έρθαμε μητσιές εκταρμένη γραμμή, αδάμο. Δεν θα τα γραμμή. Θα ήταν τετράδιο το αυτοκίνητο μου γραμμένο που πάνω σκάτω, με περιθώριο. Πάντως, εγώ λαλό σου δώσε εξαίρετο. Ζήτω που το έκαμε, ξέρετε πολλά καλά τι έκαμε. Έχταρε που το φτερό και ο πόρτε των μπροστινών και το πισινό φτερό. 500 λίρε με στο νερό. Ε, να μην τον εύρω, να μην τον εύρω. Μα γι' αυτό σου λέω, για να τον εύρει, βοήθα και εσύ. Σκέφτου. Ποιο έθελε τελευταία να σου κάνει κακό. Όχι, όχι, ο Ξενάκης είναι καθαρός, σε κανένας αστραπός ουρανές δεν φουάται. Ρε, άμμο, ρε, άμμο, αρχίζεσαι στα λάστιχα σου, ρε. Τα δικά μου. Ναι, ρε, τα δικά μου κάνω, ρε. Έχω λάστιχο σχισμένο. Τρία, ρε, με μαζερκούλε επίδανε ξάιντζι. Σίμωνα, δεν αστιέ, δεν τα αστιά, εγώ δεν τα σηκώ. Ρε, να σου κάνω αστείο για τσι πράγμα, ελάτε, εγώ πιάστε να καταδείτε. Πάντως πρέπει κάποιος που θέλει να κάνει κακό του γραφείου. Διότι, εντάξει, να πει σε μόνο του ξενή, να πω ο ξενής μπορεί να πειράξει καμιά μπιτσά και θέλουν να τον εκδικηθούν, να του κάνουν κακό. Αλλά έχει το αδάμου. Μπορεί να είναι τυχαία, ρε. Ποιο θέλει να μα κάνει κακό, να πειράξαμε κανένα. Ρε Μαρούλα, με τσούν τον τόπο είναι και ξέρει με ποιο σε αγαπάει, ποιο σε μισά. Έξω του γραφείου εννοώ. Ευτυχώ που το είπε, γιατί είσαι να με νευριάσει τώρα. Θα δω, ρε Μαρούλα, Παναγία μου, Παναγία μου, και να μου το μάθαινε ξενή, τέλο είμαι τσιμέντο το. Έρχεται μου και γέλιο, έρχεται μου και λύπη. Ρε, εδώ κάμε έξω σιωροδί. Μα ενώ ο Σίμος που το είδε πρώτος το αυτοκίνητο του Αδάμου. Ναι, ναι, ήταν αδόρες τον Αδάμο, είναι τα ύβος εμπήρε, α, μάνα μου, μάνα. Δηλαδή, ο Σίμος φέρνει πάντα τα κακά, ναι. Έλαχι. Ελπίζω, μα πέ μου, πού έπιεν τώρα και σιωρά να το δω. Επίεν να φέρει ρουλεμά. Πού τώρα από να έρθει να έχει να μας πει κι άλλον κακό. Δεν νομίζω. Έτω, να μπορέγε μου. Δεν ανοίξεις το στόμα σου. Γεια σας. Καλώς το. Εντάξει, το γαφτί με. Θέλω να σου πω να μου είδα, εντάξει. Ναι, που είδες. Εγώ αυτοκίνητο. Απάντη μου, έπαθεν τίποτε το αυτοκίνητο μου. Όχι, όχι, κάποιος εσύνωσε μου πάνω που πάνω καυστικό, νοξύ πάνω που το καπώ σου, ήρθε μπά στα γυαλιά, πήγαν παντού και καυστηρία, κάποιος εδώ. Απάντη μου, ένα φυρτό. Απάντη μου, ένα φυρτό. Τέλειωνε ρε. Έλα τώρα που λείπει ο Σίμος. Κάτσε για μέ. Λοιπόν, ο Αδάμος επήγαινε στην αστυνομία να βρει το φίλο του τον αστυνόμο για το αυτοκίνητο. Μα δεν είπαμε να μην το κάνουμε θέμα του το θέμα, κυρία Μαρούλα, που να βοηθιαστούν οι πελάτες μας στα θέμα. Μα ρε, γι' αυτόν επήγαινε στο φίλο του τον αστυνόμο, ρε. Να το χειριστεί και να μην πάρει κανένα πρέφα. Πού έτσι γυρίσκεται, αλλά φοβού του αστυνόμου και υποσχέσει δίδονται. Αλλά εγώ είπα την κουβέντα. Πόσε φορέ να πω τον αστυνόμο που περιμένω ακόμα να μου σβήσει το ραντάρι για 6 χρόνια. Εγγενούλη αστυνόμη για μου το ίδιο. Λοιπόν, άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Θέλω να, να σε ρωτήσω κάτι και να μου πει όλη την αλήθεια, εντάξει. Η ζωή του ξερά είναι μια αλήθεια και μόνο μια αλήθεια. Ωστε. Ναι. Μόνο να πάρει στο παραλίμνη και να λύσει μα ό,τι έχει κίνηση. Ναι. Αυτέ είναι μικρά ψέματα αυτά τα ψεματάκια που ομορφαίνουν τη ζωή παραπάνω από το ψέμα. Εντάξει, να και να με αφήσει να σε ρωτήσω όσο που θέλω. Πριν σε αφήσω να. Και βεβαίω τον Ήβρα Μαρούλα στο γραφείο του ήταν μαζί με κάτι άλλου. Μόλι με είδε, έκαμε την κεφαλή του έτσι, εφιανούλη. Παράγγειλε καφέ, ώσπου να τον πιούμε, είπα του το πρόβλημά μα. Με άκουσε με προσοχή και μου υποσχέθηκε πλήρη κάλυψη. Δεν κατάλαβα. Θα στείλει ένα αστυνομικό με πολιτικά να παρακολουθεί για τυχόν νέες δολιοφθορές. Για τις παλιές. Για τις παλιές έχουμε και εμείς ευθύνη να πάμε που ποτζεί ένας-ένας να του πούμε τι υποψιαζόμαστε ο καθένας. Αν δεν υποψιαζόμαστε κανένα. Αν δεν υποψιαζόμαστε Μαρούλα να μην πάμε, διότι η δουλειά ήταν να γίνει για το χατήρι μου. Εγώ πάντως δεν υποψιάζομαι κανένα. Α, και εγώ τώρα καθαρό ο ουρανό σα τραβέζει φουάτε, ούτε εγώ υποψιάζομαι κανένα άμα. Μα κάνε να υποψιάζομαι και εγώ κανέναν και θα πει ένα ολόησα. Αλλά εγώ ένα τίμιο οικογενειάρχη με ποιον να τα έχω. Ρε Σιμώ, εσύ πιστεύεις πως τούτη είναι καμαν τίποτα ρε. Αφού λάλλον είναι καμαν, είναι καμαν ρε, να μας περιπέξουν τα κομμέλια εμάς. Ρε, μα είσαι τέλεια αθώδ ρε. Θωρείς που είναι τηλεόραση, που τους κάφκουν τα αυτοκίνητα και φκένουν και αλλού. Μα εγώ δεν έχω τίποτε με κανένα, απορώ και εξίστα με πώς μου κάψαν το αυτοκίνητο και πριν ο Αλέκτορ λαλήσει, κάφκουν τους και το άλλο το αυτοκίνητο. Ρε. Και πάνε αλλού, μα εγώ δεν έχω τίποτε με κανένα. Ρε, ξύπνα ρε, οι δικοί μας ενίδησαν τους άλλους. Διαφορετικό, τους δικούς μας είναι διαφορετικό. Εν τρεις φορές που τους έκανα ζημιά, ενώ είναι τυχαία. Άντε, ο Ξενάκης κάτι έκανε λόγω του χαρακτήρα του. Ο Αδάμος αποκλείεται να ρώσω το εγώ. Η Μαρούλα ρε.
ρε. Το φτωχό, το γέριμο, το πλάσμα, το καταπονημένο. Τι τους έκαμε ρε, πια σας συγκελούσαν τις αυτοκίνητο με το ξύντο καυστικό. Και έμεινε θέλει ούλον πολιάτισμα. Να σου πω εγώ κάτι, να σου πω. Είμαστε πολλά τυχεροί. Τα παιδιά ρε, η Μαρούλα, πολλά τυχεροί που ο Αδάμος ξέρει τώρα στην Όμο και να έπεψαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα μέσα. Ο Ξάν τους επέμπα τα μέσα, ήταν να γυρούμε ένα ζηλίκι. Άι, στο πιάνο, το πιάνο, εντάξει. Γραφείο ταξί, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, ναι, εδώ είναι το γραφείο, ναι. Όχι, να μην έρθετε, να μην... Παναγία μου, έρχονται. Ναι, κύριε. Τα κανάλια. Α, Παναγία, πού το μάθα, ρε. Εν ξέρω, έμαι κοφτή. Κέντρο προς όλους τους οδηγούς, κέντρο προς όλους τους οδηγούς. Έλα, Χαράλα, με ακούς. Έλα, Αδάμο, μέσα, έλα, μέσα, γρήγορα, επίγω. Παρκάρω τώρα. Μαρούλα, Μαρούλα, ακούεις με. Παρκάρα πίσω, ότι σε άκουγε, κατέβηκε. Έλα ξενάγι, επίγον, έλα ξενάγι. Ξενάγι, σ' ακούει, αλλά τώρα θωρεί μια κοζάκαρη που θέλει ένα σταυρό στον δρόμο να πέρα την πάει από ειδήσω. Ξενάγι, έλα μέσα, επίγον τώρα αμέσως. Η κοζάκαρη είναι η πήγουσα. Ρε, άισε κοζάκαρη, σε τέλειωνε βούρα, έλα μέσα τώρα. Για σταυρό να την τσέρκουμε, over. Είπα over. Over και μου. Είναι εσύ που μου είπες ότι να γίνουν ούλα κάτω του τραπεζιού και θα πάρει κανένας πρέφα. Πάντως έτσι μου υποσχέθηκε Μαρούλα. Σε δίκιο τελικά ο Ξενάκης. Για είναι τα πράγματα. Άλλη φορά λαλό σου. Τώρα είναι που γίνεται. Είμαστε περικυκλωμένοι. Παντού έβαλα συμποντούλες στις κορτέλες. Όχι παράθυρα, όχι πόρτες. Όχι στο φεντζίτι του μπάνιου, έβαλα να μπαζευκούμε που τζαμί. Αποκλείεται έναν ο δικός μου που το είπε στα κανάλια. Είναι διαρροές. Τούτα συμβαίνουν. Έχουν κάποιους ανθρώπους μέσα στην αστυνομία. Έγινε το ίδιο μετάξυ. Παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία, και ω την άρτη αστυνομία έρχεται πρώτα το ρημουλκό. Άιστα τα ρημουλκά τώρα. Και σκέφτομαι να μπορούμε να κάνουμε. Ούτε κούρσα μπορούμε να πάμε, ούτε έσω μα πόψε μπορούμε να πάμε, γεια μου. Πάμε μέσα από όντια άλλη. Οφού ποιο. Γραφείο ταξί, παρακαλώ. Τώρα δυστυχώ δεν μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε σήμερα, διότι απουσιάζουν όλα μα τα ταξί εκτό πόλεων. Ναι, παρακαλώ. Μα τι να κάνω. Ρίστε ρε κατάσταση ρε, κλειστήκαμε εδώ μέσα δά και τα κανάλια από όξω για μέ... Για μέ μπορούμε να βγούμε έξω, να κινηθούμε, να πάμε πού ποτέ. Σκέφτηκα κάτι, να το πω, να το πω. Ξένα και το μόνο πράγμα που σκέφτομαι τώρα είναι το φαΐ, διότι πραγματικά επίνασα τόσες ώρες. Εσύ μου να το πω. Πέτω, πέτω. Λοιπόν, άκου να δεις τα μουσικά. Τι να μας πει Σίμωνα. Πέτω, πέτω τώρα που ήταν και άλλοι. Μα πώς θέλετε μπήκετε εσείς. Άλλος που παράθυρο και άλλος που είναι. Άκου να δεις που σκέφτηκα να μου. Να μας πει ο ξενής βεβαίως, γιατί να με μας πει. Να με όλοι λαλού. Άκου να δεις εσύ όπα. Λοιπόν, να... γιατί δεν το κάνουμε ένα τηλέφωνο να τους πούμε ότι έβαλα μπόμπα απέναντι στην τράπεζα για να ακούσουν τα κανάλια, να βρούσουν να πάμε από εκεί, να φύγουν ήσυχους και να τη γιολάρουν έξω. Μπράβο ρε ξενάκι, μα είναι είστε ευκαιδρέ. Μπράβο ρε πάμπο που σου άρεσε αυτή η ανοησία. Μου τώρα προσβάλλεις με ρε Αδάμο, α. Ξενάκι, άσε τον Αδάμο να μας πει δική του ανοησία. Βεβαίως ανοησία, Χαράλαμπε, διότι εντάξει, πήραμε τηλέφωνο, είπαμε για πόμπαν η αστυνομία, θα δει το τηλέφωνο μας γραμμένο. Άτε, πες ότι ξεπεράσαμε το και τούτο. Έρχονται τα κανάλια, φεύγουν. Την άλλη ημέρα πάλι έρχονται. Με αύριο και μεθαύριο και αντί μεθαύριο. Δεν τους λέμε πάντα ότι παίρνουμε τηλέφωνα για πόμπες. Έχει δίκιο. Εγώ συμφωνώ με τον Αδάμο. Αν θα γίνει κάτι, θα γίνει μια τζέξο. Και όλα θα σας πω εγώ να μπορεί να γίνει. Να βγούμε όλοι έξω και να τους πούμε όλοι την αλήθεια. Δεν έχουμε πειράξει κανέναν κοπέλια. Μα όλοι μας. Ας ευκεί ένα και να μιλήσει. Δεν είναι καλά να μας δείξει όλους η τηλεόραση, ρε. Ποιος είναι να βγει. Να βγω εγώ, να βγω εγώ. Καλά ρε παιδιά, αν ξέρετε τώρα ποιος είναι να βγει. Ποιος είναι που μιλά πιο καλύτερα από όλους μας. Ποιος είναι ο πιο έξυπνος, ο πιο όμορφος, που είναι και ο πρόεδρος της συντεχνίας. Να βαρουλά. Σε μαλλιά μου ρε Μαρούλα. Εντάξει ρε, μια χαρά είναι. Ω, για κάνουν σαν να σε πάει λίγο πάνω. Άστα να σου το σάσω. Εντάξει. Εντάξει τώρα. Μια χαρά είπαμε ρε, άτε και με την νίκη. Α, θυμάσαι τα λόγια σου. Ναι, πια λίγο. Φις, άτε. Εντάξει. Παρακαλώ. Λίγο τα μικρόφωνα να δούμε έτσι να ακούγεται καλά. Αγαπητοί φίλοι, εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης. Θέλω να τα πω. Χωρίς να με ρωτήσει. Θέλω να τα πω. Παρακαλώ, θα
απαντήσω σε όλες σας τις ερωτήσεις, αφού πρώτα με αφήσετε να κάνω μια βαρισήμαντη δήλωση. Εμείς εδώ στο γραφείο ταξί όλοι, ανεξαιρέτως, είμαστε φιλήσυχοι πολίτες. Υποψιάζεστε κανένα? Κανέναν απολύτως δεν υποψιαζόμαστε, διότι μα με κανέναν... κύριε Αδάμο, σας κοροϊδεύετε, σας παρακαλώ, μα σας παρακαλούμε εμείς. Εμείς παρακαλώ, δεν κοροϊδεύουμε παρακαλώ. Κανένα, λέμε απλώς την αλήθεια. Για τα ανοιχτοπερπατήματα του κύριου Ξενοφόντος. Μα να μου να λέτε τους. Αυτά είναι λάσπη βεβαίως, κύριε. Όχι και λάσπη, κύριε Αδάμο. Δεν μπορώ να συνεχίσω τη συζήτηση υπό αυτές τις συνθήκες. Σας ευχαριστώ. Η συνέντευξη αυτή μήνυ έληξε ήδη. Κύριε Αδάμο, για το πρωινό της κυρίας Μαρούλας, τι έχετε να πείτε? Μα σας παρακαλώ. Κύριε Αδάμο. Κύριε Αδάμο. Μπράβο ρε Αδάμο, καλά τους τα είπε ρε. Ναι, είδες. Άκουρε το περλό δημοσιογραφού ρε. Όλα δύο πίσω μου ξανάγεις νύχτο περπατήμεις. Ψέματα ρε, πως είσαι άνθρωπος τη νύχτα ρε. Ρε με άνθρωπος τη νύχτα εγώ. Φτιάνω έξω τη νύχτα όπου πάω αγαπάμε. Εγώ είμαι σου λόγω να κάνουμε καλό κόσμο ρε. Μόνο θα πες στο γραφείο δεν με αγαπούν κύριε εσύ μόνο. Καλά, καλά, καλά. Ας να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Τώρα, με ρωτήσεις τίποτα γιατί είμαι έξω από ψάνα λαμπούθια μου, τραμίξε, δεν μπορώ να κάνω κόντα, κρέσι μόνο. Μάτσα για σένα ρε, για η μαρούλα ρε. Αν είπα για η μαρούλα με κοφτή, ρώτα μου. Αφού το βάλεις έτσι, σε ρωτώ. Ρε, ένα πράγμα έχω να σου πω. Άβυστος η ψυχή του πρώην συζύγου. Μα θέλει να πεις μπορεί να είναι ο Άριστος. Ο Άριστος. Ρε, μα επελάνετε. Ρε, του Άριστου πάνω του κάνεις, ρε, το έτσι, όπως εσένα, κάνει τα πάνω του. Ο Άριστος παίζει μου τον έξυπνο και το παλικάρι για να με διάρει άλλια για τη ζωή, ρε. Εγώ σε πληροφορώ εν τούτη θρασίδηλη που κάνουν τούντες πράξεις. Πάντως, πολλά λογικό τον που λέει ο Σίμον, ρε Μαρούλα, σκέφτου το. Μα αποκλείεται, γε μου, αποκλείεται. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ο Άριστος αντεπέ θέλει να με εκδικηθεί εμένα, να. Του ο Ναδάμο και τον Ξενάκη γιατί. Παραπλάνηση. Παραπλάνηση ο Άριστος, να γελάσω. Επεθκιά, επεθκιά. Λαίτε να είναι κανένας άλλος door to door company. Ανταγωνιστής του Αδάμου και κάνει τα ούτα. Τούτο είναι πιο λογικό που τον Άριστο. Γραφείο ταξί, παρακαλώ. Ναι, κύριε καθηγητά. Μάλιστα. Α, συγγνώμη. Μα, κάποια γιορτή αύριο. Μάλιστα, θα θέλετε ταξί. Μα, έτσι γίνει τίποτε. Εντάξει, κύριε καθηγητά, εντάξει, γεια σας. Παναία μου, Παναία. Είσαι και ο καθηγητής μέχρι να πάει πάσα κακόλα. Παναία, μα πόσοι ακυρώσες σήμερα. Ένας σχεθιό, πολύ, πολύ. Εγώ πάντως να σας πω την αλήθεια, ρε παιδιά, και εγώ να ήμουν πελάτης, το ίδιο θα έκανα. Δεν θα μ' αρέσει και να συνεργάζομαι με ένα γραφείο το οποίο είναι υποψηφίος στόχος του υποκόσμου. Ρε Σίμω, που λυπήσω μας και εσύ ο μπρος μας. Ρε παιδιά, δεν. Είναι να που το φοράζει ρε Μαρούλα. Είναι να που φταίμε εμείς δηλαδή. Εμείς να μέσα είμαστε τα θύματα, έχουμε ταξίδι δικό μας, εμείς τίποτε. Όχι παιδιά, βαστάτε με και να κάνω φόνο τώρα. Ρε, εν κάνει που μας έκαμε ζημιάνι στα ταξά μας. Εν κάνει που χάσαμε τους πελάτες. Να σας έχουμε και εσάς τους κιόρα μας κουκουφάτε τώρα. Όποιον λέει την αλήθεια, αν κουκουφάσατε ρε Μαρούλα. Εσύ έχεις να πεις τίποτε κύριε Σίμω. Όχι, εγώ τι είχα να πω, είπα του. Ναι, αλλά εγώ να πω ακόμα. Έχει δίκιο η Μαρούλα. Βεβαίως έχει δίκιο. Εν μας κάνει ο εξωτερικός εκτός να έχουμε ένα εσωτερικό. Πάντως λαλώσας το και τους κι ο άκου και εσύ Αδάμου, άκου και εσύ Ξενάκη. Πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας να έβρουμε τον ένοχο. Ή τους ένοχους. Ένας είναι γε μου. Ξαφνικά συμφωνήσαν ούρλοι να συναχτούν δαμέ. Εγώ συμφωνώ με τη γνώμη σου Μαρούλα περί ενός ενόχου. Για να είναι ένας ενόχος δυνατά μου τότε αλλάζει το πράγμα. Σημαίνει ότι δεν έχει να κάνει με τα προσωπικά μας, αλλά με τη δουλειά μας. Ενιστεύκες Ξενάκη μου. Όχι, μου μητήσεις εμάς 40 ημέρων ανιστεύκω. Μα δεν 50 ημέρων τώρα. Μην είσαι αμέ που είσαι. Να μεν ταράξω. Να μεν ταράξεις καθόλου. Ξαναπέτω και τον που πες. Ποιον πουλα ρε Αδάμ. Λαλείς πολλά πετυχημένα τούτο όμως ήταν το καλύτερο. Ο ένοχος με το γραφείο μας που έχει να κάνει. Όχι με τα προσωπικά μας. Λογικό είναι ναι. Άτε με το γραφείο. Βούρα εύρετο. Αν είμαστε λίγο έξυπνοι Μαρούλα θα τον έβρουμε. Διότι είναι κάτι που συμβαίνει τελευταίως. Είναι μία αλλαγή που έγινε πρόσφατα και άλλαξε τις ισορροπίες. Εκεί θα επικεντρώσουμε το στόχο μας. Κάνετε συμπέρασμα από τη σύσκεψη σας. Κύριε Αντώνη, να μπρος ο Αδάμος και να με βρεθεί λύση, ρε. Με βρείτε και λύση, πάνε. Μου παραγγέμε τα εναρκή τη λύση, σύμφρα την εγώ, ρε. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Πες προχήν τις κουβέντες που σου γουραλεί ο Αδάμος. Στάουζα με, μην ταραξείς.
Όχι, παμπού, εγώ επειδή ενίστευκα όντε ημέρε, ξέρει, έκανα λάθο 10 μέρε να τα ημέρα, πήσαμε στο μεβέι να ημέρα, αλλά έτσι πάλι μέσα. Αφήνουμε τα ενδιαμέσα να πάμε στο αποτέλεσμα. Καλό, λοιπόν, άκου να δει, επειδή βιαζόμαστε πολλά, ο Αδάμο επειδή μπορεί στον Σίμω για να φτυχούμε, και εγώ ήρθα κοντά σου πρέπει να βρούμε το νέο. Αφού βιάζεσαι, ελά. Λοιπόν, παρατήρησε τίποτα μέσα στη κοινωνία τελευταία νέων. Ναι, ναι. Είναι ωραία, ας πούμε, κάτι πότε γυρίσκεται, τον παλιό τώρα γυρίσκεται. Ο Καϊβορή, ήταν ωραία. Εσύ παρατηρήσεις τίποτε. Εγώ το μάλλον παρατηρήσα, είναι κοσιά χαρή που θέλει να περάσει απέναντι βαρμού σε μια ευχή που είναι βοηθήσει. Έκανε, έβαλε σε ευχή, ωραία. Πέρκει βοηθήσει η ευχή της και έβρουμε το νερό. Ένα να πετάξω την ευχή, την ευχή της κοσιά χαρής για να βρω νερό, ρε. Όντω είναι ενοικιαστές, ρε. Α, δηλαδή. Είναι δηλαδή το μόνο νέο της εβδομάδας να μέσα στη γειτονιά είναι τούτο. Οι δυο ενοικιαστές που τα λέμε μόνο η κυρία Αντιγόνη και Μινίσκο. Πότε έγινε τούτο. Τώρα, τούτες μέρες, ο ένας, εκέλει ρε άδαμο, και φορεί μια φανελούα έτσι κολλημένη πάνω του και όχι κάτι ποντικούς έτσι σαν τον μασίστα. Συνέχισε. Συνεχίζω, έρχομουν εχθές προτείναμε να μπω μέσα. Και ο Μάσος να παρκάρει το αυτοκίνητο του, αλλά δυσκολεύκε του γιατί ήταν τα τρία τα ταξιάσα σε εσάς μέσα. Και γύρισαν και κοίταξαν τα με έναν ύφος ρε Αδάμος και ρε λέμπου μέσα του είμαι καλός για λόγους σας. Παρακαλώ. Είναι αυτά. Ήβραμε φως. Έξερα. Στην άκρα της σύραγγας. Να σπαταλήσω την ευχή τη κοζάκαρη που μου έδωκε και που τα 19,5 τη ταλίσια το λέω τα σπασμένο για να βρούμε τον έλεγχο τώρα. Ένα για όλου και όλοι για τον έναν έξενη. Το λεπτά για να καταλάβω, ρε ξενάκι. Δηλαδή μπορεί να έβρει τον έλεγχο και να πει όχι. Όχι. Α, είπα και εγώ. Κυρία και κύριοι, φω στην άκρη τη σύραγγα. Όπα. Δηλαδή. Ευτυχώ το αετήσιο μάτι του Σίμωνα είδε τον έλεγχο. Δεν πήρε ευχή τη κοζάκαρη, σε χάσαμε. Έτσι, ποιο είναι. Ο νέο ένικο τη Αντιγόνη. Μα είναι οικία το διαμέρισμα. Ουί, ματάμ. Και ειδού τα στοιχεία πώς έχουσι. Νέον γεγονός που ετάραξε την ισορροπία. Κινητρών. Δεν έβρισκε πάρκι για τα αυτοκίνητα του και θόρεν τα ταξάμα σαν το κότσινο πανί. Φάτε, λάχανο την ευχή του, Κωνσταντίνα. Φάμε την λάχανο την ευχή. Άτε, ρε, είναι που σε θωρώ. Πιάσει το φίλο σου να αστυνομεί και πέτουτα. Και αυτόν λογαριάζω να κάνω αυτήν τα αυτήν τη στιγμή. Και να σου πω και κάτι άλλο. Να πιάσει τα κανάλια να έρθουν. Να καταλάβει ο κόσμο ότι είμαστε στην αθώη. Να ξανάρθουν οι πελάτε μα πίσω. Όλα θα γίνουν χωριό. Όλα με την ώρα του. Παρακαλώ. Των αστυνόμων υπηρεσία θέλω να κάνω μια καταγγελία. Αδάμος, Αδάμο. Αγιέστε, τα κοπέλε, τα πάλι κάρε, να. Έτσι γεγονός θα είναι πρώτη είδηση. Ακούτε λεζάντα. Συνελήφθη δολιοφθορέας αυτοκινήτου. Πάρ' την τηλεόραση. Πάρ' τη, ρε. Πολύ είναι, ρε. Συνελήφθη σήμερα στην Πάφο άγνωστος που προκαλούσε ζημιές σε άσπρα ταξί. Όχι, ποιαν Πάφο, Λευκοσία. Συγκεκριμένα σήμερα το απόγευμα στην κάτω Πάφο συνελήφθη επ' αυτοφόρο ηλικιωμένος άντρας τη στιγμή που έσχιζε τα λάστιχα του άσπρου ταξιού. Σε γραπτή θεληματική κατάθεση παραδέχτηκε και τις καταστροφές που έκανε στα τρία άσπρα ταξί της πρωτεύουσας του ιδίου γραφείου. Για τα δικά μας πλάνη τώρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο λόγος που τον όθησε να προβεί στις ενέργειες του αυτές ήταν το ακριβό κόμιστρο που, όπως μας είπε, τον χρέωσε οδηγός άσπρου ταξιού και με αυτόν τον τρόπο εκδικείται όλους τους κατόχους ταξιού του χρώματος αυτού. Και είναι βρήκο τσάκαρι να μας βάλει καμιά ρευτσί. Γιατί δεν πας τώρα καλά, όπου τσάισε κατέβηκε να μας είστε. Ποιος μας λιτώνει. Ποιος μας λιτώνει, λέω. Όπου θέλεις ταξιτζί. Μαύρες ώρες και πικρές περνάω.